Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ας κρατήσουν οι χωροί τα κυβερνητικά πανηγύρια για μια μεταρρύθμιση, λέει, σταθμός στην ιστορία των πραγμάτων της ιατρικής. Ιστορική μεταρρύθμιση. Έτσι το ονομάσαμε χθες. Και βέβαια άκουσα και την κυρία Υπουργό που παρέστηκε εδώ. Πότε είχαμε, λέει, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τώρα θα αποκτήσουμε, λέει, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον προσωπικό γιατρό. Αλήθεια σοβαρά μιλάτε? Προσωπικός γιατρός, έτσι όπως τον βάζετε, είναι ιστορική μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Και μάλιστα και ανειδικευτός, που στην καλύτερη περίπτωση ή κόφτης θα είναι ή θα μεταβιβάζει σε άλλες δομές τα περιστατικά τα οποία θα έρχονται. Άρα και μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Άρα και μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τον κόσμο. Τι σημαίνει επί της ουσίας πραγματική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Αναπτυγμένα παντού. Και στην Ήπεθρο και στα αστικά κέντρα. Δημόσιες, κρατικές, κέντρα υγείας. Τα οποία θα συμβάλλουν στην καθολικότητα της πρόσβασης του λαού στη δωρεάν υγεία, τα οποία θα είναι πλήρως εξοπλισμένα, τα οποία θα είναι πλήρως επανδρομένα σε στελεχικό δυναμικό, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και άλλες ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία τους, και θα δουλεύουν σε 24-ωρη βάση. Κάνετε κάτι τέτοιο? Όχι. Τίποτα απολύτως σε αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτά τα πλαίσια βέβαια θα παίξει ένα κεντρικό ρόλο ο οικογενειακός γιατρός εντός του συστήματος των δημόσιων κέντρων υγείας. Αυτό το οποίο κάνετε λοιπόν είναι ένας κόφτης επιπλέον και μια περαιτέρω υποβάθμιση επί της ουσίας. Δεύτερον που λέτε, για πρώτη φορά η πρόληψη στην Ελλάδα. Σοβαρά? Κάνετε τώρα πρόληψη? Μιλάτε σοβαρά δηλαδή? Ποια είναι η πρόληψη? Οι ληξιπρόθεσμες αυτές μεθόδοι μέσα από τα διάφορα προγράμματα για 3, 4 ή 5 χρόνια ανάλογα τη χρηματοδότηση. Και μετά, τι θα γίνει μετά? Όταν περάσει αυτός ο χρόνος, πώς θα διασφαλιστεί μετά? Όταν δεν υπήρχε συνολική λογική της πρόληψης. Αυτό δεν είναι πρόληψη που κάνετε. Αυτό είναι αρπαχτές επί της ουσίας για τον ιδιωτικό τομέα, για τα διαγνωστικά κέντρα κάνετε. Γιατί πρόληψη σημαίνει από το σχολείο, από το παιδί ξεκινάω και πάω συνέχεια για όλα τα χρόνια, για όλη τη διάρκεια της ζωής. Και βεβαίως πρόληψη σημαίνει τι? Ότι αν υπάρξει κάτι, αν βρεθεί κάποιο έβριμα, να μπορεί να έχει την απαραίτητη φροντίδα συνολικά μετά. Σήμερα τι φροντίδα θα έχει? Σε αυτά τα νοσοκομεία τα υποστελεχωμένα, ή θα τον παραπέμπετε στα ιδιωτικά ιατρία και ιδιωτικά νοσοκομεία? Γι' αυτό λέμε ότι επί της ουσίας πελατεία στα διαγνωστικά κέντρα δημιουργείται μέσα από αυτά τα συστήματα, τα προγράμματα πρόληψης, τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα, έχουν περιορισμένο χρόνο. Και τρίτο λέει, επί της ουσίας τα απογευματινά γιατρία δωρεάν. Και αυτό είναι ληξιπρόθεσμα. 35.000, 37 πόσα βάζετε μέσα. Επί της ουσίας τι θέλετε? Θέλετε να νομιμοποιήσετε την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων και να αποδεχθεί ο κόσμος ότι θα πληρώνει στα απογευματινά χειρουργία. Αυτό κάνετε. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και τα ιδιωτικά, τα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν την επί της ουσίας, την επιχειρηματική δραστηριότητα αναπτύσσεται ακόμη περαιτέρω με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς με τα ίδια σαθρά υλικά που χτίστηκε το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα μας, το ΕΣΥ, συνεχίζεται και σήμερα, και τα σαθρά υλικά αποδείχθηκαν τον καιρό της πανδημίας. Αλλά θα μου πείτε, είναι ελληνική ιδιομορφία όλο αυτό? Το παρατηρήσαμε παντού, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο, όπου επί της ουσίας η πανδημία ανέδειξε τις αντοχές και τα όρια αυτών των συστημάτων υγείας που οικοδομήθηκαν και που βεβαίως η λογική πια ήταν η ατομική ευθύνη και σώζον αυτό σωθήτω. Αυτό κυριάρχησε σε όλη την ανεπτυγμένη
καπιταλιστικά οικονομία τον καιρό της πανδημίας. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί επί της ουσίας δεν θέλει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η χώρα μας πια την καθολικότητα στην πρόβαση στην υγεία. Για όλο το λαό και μάλιστα δωρεάν. Και σταματήστε την καραμέλα περί δωρεάν υγείας, ότι δεν θα πληρώσει τίποτα άλλο. Σοβαρά μιλάτε? Αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία είναι στο 69% και οι δημόσιες στο 30,4%. Αυτό τι είναι? Είναι δωρεάν όταν οι ιδιωτικές δαπάνες είναι 69% του συνόλου των δαπάνων για την υγεία? Το 37% είναι οι άμεσες, αυτές που πληρώνουν από την τσέπη του κάθε, και το 31% είναι οι έμεσες, μέσα των εισφορών. Πληρώνει και φορολογία, πληρώνει και εισφορές. Και επί της ουσίας, μια και λέγαμε όλα αυτά, να θυμηθούμε κάτι, το οποίο όλες εσείς θέλετε να το ξεχάσετε. Το 2009, που περίπου ήταν αντίστοιχο το ΑΕΠ με το σημερινό, η φόρη ήταν 53 δισεκατομμύρια ευρώ και οι δαπάνες για την υγεία, οι κρατικές, ήταν 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2024 οι φόροι εκτοξεύθηκαν, θα εκτοξευτούν το 25% 68 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση 28% των φόρων που πληρώνει ο λαός, και οι δαπάνες για την υγεία θα είναι μειωμένες κατά 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι στα 6 δισεκατομμύρια. Για φανταστείτε την εικόνα. Αυτή λοιπόν η υποχρηματοδότηση έχει οδηγήσει στην ταχύτερη εμπορευματοποίηση. Και όλα αυτά υπό το πρόσχημα της ελευθερίας, λέει, της επιλογής. Σοβαρά μιλάτε? Που είναι πρόσχημα για όλα τα κόμματα. Να έχει ο καθένας, λέει, ελευθερία επιλογής. Αυτό σε μια ταξική κοινωνία, σε μια κοινωνία αντιθέσεων, δεν οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση των πιο λαϊκών στρωμάτων που δεν έχουν δυνατότητες? Γιατί εξαρτάται η ελευθερία επιλογής με τη δυνατότητα της τσέπης του καθενός. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι η διαστρωμάτωση και η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων ακόμη περισσότερο στα ζητήματα υγείας θα εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια. Για να έχουμε πια εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, που λέει ότι η υγεία αποτελεί ένας από τους πλέον αποκαλυπτικούς τομείς όπου φαίνεται η διεύρυνση της τεράστιας ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη, η τεχνολογία και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Να, αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης που οδηγεί, και ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι στο αν είναι αποτελεσματική η κυβέρνηση, αν είναι πρόχειρη σε αυτή την κατεύθυνση και της αποδοχής συνολικότητα της εμπορευματοποίησης, αλλά στην ανατροπή αυτής της λογικής. Ότι η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Γιατί στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα η υγεία. Και τις παλαιότερες εποχές. Γιατί ο λαός πλήρωνε τη φορολογία. Και δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο οι παροχές υγείας από το συνολικό εμπορευματοποιημένο τομέα στον οποίο λειτουργεί η υγεία. Δηλαδή αυτοί που τις παρέχουν τα μηχανήματα, τα διαγνωστικά, τα αναλώσιμα, τι είναι? Δεν είναι εμπορεύματα που τα αγοράζουν τα δημόσια νοσοκομεία και πρέπει να τα πουλήσουν και αυτά? Τα φάρμακο τι είναι? Και μάλιστα επειδή ακριβώς είναι εμπόρευμα, το φάρμακο εκτινάσσεται τις τιμές της φαρμακευτικής δαπάνης. 337 η αύξηση των φαρμάκων, των φτηνών φαρμάκων, τα τελευταίο διάστημα, πριν από λίγους μήνες. Έξοδο από τη συνταγογραφόμενη λίστα μια σειρά φαρμάκων, τα οποία τα πληρώνει ο λαός. Αύξηση της συμμετοχής και ακόμη και σε συνταγογραφούμενα φάρμακα. Όλο αυτό είναι δωρεάν παροχές υγείας, γι' αυτό λέμε ότι οι σημερινές δυνατότητες που έχει η επιστήμη ανοίγουν ολοφάνερα το δρόμο στο να βαδίσουμε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του κεφαλαίου για περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, για να μπορέσει επί της ουσίας να αναπτυχθεί ένας καθολικά δημόσιος, αναβαθμισμένος, δωρεάν τομέας υγείας, ο οποίος θα παρέχει την καθολικότητα στην πρόσβαση όλων, όλων, ανεξάρτητα οποιονδήποτε διακρίσεων, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Και αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο σε μια σοσιαλιστική κοινωνία,
που τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού που ανατράπηκε 30 χρόνια πριν. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να τα δει ούτε με κι άλλοι αυτά που είχαν οι σοσιαλιστικές χώρες κατακτήσει στον τομέα της υγείας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ακριβώς το μεγάλο στίχημα για το λαό να εγκαταλείψει και να καταδικάσει τα κόμματα του κεφαλαίου, το πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης και να βαδίσει σε ένα συνολικότερο δρόμο ανατροπής και πρώτα απ' όλα για την ίδια του τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ.